Όσα και να σας πω για τον Αρμενοκύπριο μουσικό, βιολιστή, παιδαγωγό Βαχάν Μπεδελιάν θα είναι λίγα. Το μόνο που μπορώ να τονίσω είναι ο τίτλος που δίκαια του απεδόθη. Ο πατέρας της κλασικής μουσικής της Κύπρου. Ας αφήσουμε όμως τον εγγονό του Βαχάν Μπεδελιάν, τον Βαχάν Αινετζιάν, να μας γνωρίσει τον υπέροχο και μοναδικό παππού του. Ο Βαχάν Μπεδελιάν ήρθε από τα Άδανα το 1921 για τελευταία φορά, διότι είχε έρθει και προηγουμένως το 1909 όταν έγιναν οι σφαγές των Αρμενίων στα Άδανα. Ήρθε για 4 χρόνια στην Κύπρο, στη Λάρνακα συγκεκριμένα, και μετά όταν ομαλοποιήθηκε η κατάσταση εκεί, επέστρεψαν και έμειναν εκεί για άλλα 1-2 χρόνια, ώσπου ξέσπασε ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, κατά τη διάρκεια του οποίου οι Οθωμανικές αρχές είχαν αποφασίσει να εξορίσουν τον αρμενικό πληθυσμό από την Κιλικία και κατέληξαν στο Χαλέμπι της Συρίας, που ήταν τότε μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ας ξεκινήσουμε από τότε που ήρθε στην Κύπρο. Θα μας μιλήσετε για την σταδιοδρομία του εδώ στην Κύπρο. Επειδή ήταν μουσικός και η ειδικότητα ήταν και το βιολί, από την πρώτη μέρα ασχολήθηκε με τη μουσική στην κοινότητα. Ο τότε αρχιεπίσκοπος των Αρμενίων, Μπετρός Σαρατζιάν, του ανέθεσε το καθήκον να συγκροτήσει την χοροδία της Αρμενικής Εκκλησίας στη Λευκωσία. Και το 1921 ιδρύθηκε αυτή η χοροδία που υπάρχει μέχρι σήμερα. Επίσης, στο Αρμενικό Δημοτικό Σχολείο άρχισε να διδάσκει μουσική μέχρι το 1971, δηλαδή 50 χρόνια. Και ταυτόχρονα στο Ινστιτούτο Μελκονιάν από το 1932 μέχρι το 1966, δηλαδή 35 χρόνια. Επίσης στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας για 14 χρόνια και στο Τουρκικό Λύκειο στη Λευκωσία 10 χρόνια. Δημιούργησε ορχήστρα. Σε όλα αυτά τα σχολεία δημιούργησε ορχήστρες, χοροδίες, φιλαρμονικές, και στο τέλος κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς διοργάνωνε και συναυλίες με αυτές τις ορχήστρες για το κοινό. Θα μας πείτε λίγο για τα έργα του, του Μπεδελιάν. Να προσθέσω επίσης ότι παρέδιδε και μαθήματα σε οδεία, αρχίζοντας από το Cyprus School of Music το 1929, έπειτα στην σχολή στο οδείο της κυρίας Ελένης Αθανασιάδου Μαξούτη μέχρι το 1947, και έπειτα για 40 χρόνια στο Εθνικό Οδείο Κύπρου που υπάρχει μέχρι σήμερα, της κυρίας Λουλούς Σιμεωνίδου, μέχρι το 1987, που ήταν 93 χρόνων. Εδίδασκε μέχρι 93 χρόνων. Και ταυτόχρονα έδινε και ιδιαίτερα μαθήματα του βιολιού στο σπίτι. Εκτός από το βιολί, είχε μάθει να παίζει και όλα τα υπόλοιπα όργανα της ορχήστρας και της φιλαρμονικής και εδίδασκε τους μαθητές. Έτσι είχε δημιουργήσει αυτά τα μουσικά συγκροτήματα. Θα μας πείτε δύο λόγια για τους μαθητές του που έχουν διακριθεί στον χώρο της μουσικής. Ο Βαχάν Μπεδελιάν έδωσε τα πρώτα βήματα στο βιολί σε αρκετούς που έχουν διακριθεί είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, στον χώρο της μουσικής και στον χώρο του βιολιού ειδικότερα. Ένας από τους πιο διάσημους είναι ο γιος της αδερφής του, ο Μανούκ Παρικιάν.
Απεβίωσε το 1987 και στο αποκορύφωμα της σταδιοδρομίας του πιστεύω ότι ήταν ένας από τους κορυφαίους στον κόσμο βιολιστές. Επίσης ο γιος του Βαχάν Μπεντελιάν, ο Χαρουτιούν, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αμερική και διδάσκει στο University of California, Irvine και είναι επίσης διοργανώνουν με την γυναίκα του που είναι η Λόρνα Γκρίφιθ, πιανίστας, συναυλίες σε όλον τον κόσμο. Επίσης άλλος μέσα στην οικογένεια είναι ο Λεβόν Τσιλιγκυριάν που έχει το κουαρτέτο Εγχόρδων Τσιλιγκυριάν που εδώ και 40 χρόνια και αυτό είναι, έχει διεθνή φήμη. Επίσης υπάρχουν άλλοι στην Κύπρο και στο εξωτερικό όπως ο Γιώργος Χατζηβασιλείου, ο Κύπρος Μάρκου, Σεμπού Χαπκαριάν και άλλοι στην Κύπρο όπως ο Αράβος Κανιάν, Σταύρος Παπαντονίου. Όλοι αυτοί έχουν συνεχίσει το έργο του, είτε ως μουσική, είτε ως διδάσκαλοι της μουσικής και έχουν επίσης οργανώσει και αυτοί μουσικά σχήματα όπως χοροδίες, ορχήστρες και συνεχίζουν το έργο του. Μάλιστα. Ο Βαχάν Μπεντελιάν έχει υπηρετήσει την Αρμενική Ορθόδοξη Εκκλησία. Με ποιους τρόπους έχει υπηρετήσει? Ο ίδιος έλεγε ότι έχει υπηρετήσει την Εκκλησία για 80 χρόνια. Από μικρό παιδί, 6 χρονών, στα Άδανα που είχε γεννηθεί, πήγαινε κάθε μέρα στην Εκκλησία το πρωί και υπηρετούσε την Εκκλησία. Έπειτα, όταν ήρθε στην Κύπρο, από την πρώτη μέρα έγινε ψάλτης και μετά πρωτοψάλτης και μετά δημιούργησε την χοροδία που σας είπα προηγουμένως και μέχρι 80 χρόνων υπηρετούσε. Κάθε Κυριακή πήγαινε στην εκκλησία ως πρωτοψάλτης και ακόμα όταν δεν μπορούσε κάθε Κυριακή ο ίδιος κατά την διάρκεια της λειτουργίας στο σπίτι του έψαλε αυτούς τους ύμνους και... Τι ήταν η μουσική για τον Βαχάν Μπεντελιάν? Ήταν η ζωή του. Πίστευε ότι η μουσική είναι μια διεθνής γλώσσα. Είχε τη φιλοσοφία του ο ίδιος. Έλεγε ότι με την μουσική μπορεί να μιλούν και οι εχθροί μεταξύ τους. Και πίστευε ότι μπορούσε η μουσική να βοηθήσει τους εχθρούς για να λύσουν τις διαφορές μεταξύ τους. Και έδινε και το παράδειγμα της Κύπρου, ότι υπήρχαν εχθροπραξίες μεταξύ κοινοτήτων και μέσω της μουσικής μπορούσε η μουσική να είναι ένας παράγοντας που μπορεί να βοηθήσει στην λύση των διαφορών μεταξύ των κοινοτήτων. Ας μιλήσουμε τώρα λίγο για τις διακρίσεις του ίδιου του Βαχάν Μπεντελιάν και τα βραβεία που έχει πάρει. Συγκεκριμένα, το 1953, όταν βγήκε στο θρόνο η Βασίλισσα Ελισάβετ και ήταν η Κύπρος αμπικία της Βρετανίας, είχαν στείλει στην Κύπρο τα λεγόμενα coronation medals, τα μετάλλια ενθρόνησης. Στον τομέα της μουσικής το μετάλλιο το πήρε ο Βαχάν Μπεντελιάν και υπάρχει αυτό το μετάλλιο, είναι οικογενειακό κοιμήλιο και υπάρχει και ένα πιστοποιητικό που το συνοδεύει. Το δεύτερο είναι ένα παράσημο που πήρε από το Πατριάρχη των Αρμενίων Χορέν από το Πατριαρχείο στο Αντιλιάς, όπου υπάγεται η
δική μας εκκλησία της Κύπρου. Για υπηρεσίες που έχει δώσει στην κοινότητα και στην εκκλησία της, των Αρμενίων της Κύπρου. Λέγεται, το παράσημο λέγεται ο υπότης της ηλικίας και είναι ένα παλιό παράσημο που δίνεται σε ανθρώπους που υπηρετούν την κοινότητα ή την εκκλησία. Και το τρίτο είναι η διάκριση που του εδόθηκε από τις μορφωτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας στην Κύπρο το 1984 για τα 90 γενέθλια του. Τότε είχαν οργανώσει στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας μια συναυλία όπου καλέσαν 4 από τους κορυφαίους μαθητές του, Παρικιάν, Πετελιάν, Τσιλιγκυριάν και Χατζη Βασιλείου, καθώς επίσης και την Κρατική Ορχήστρα Κύπρου. Στην ορχήστρα οι παραπάνω ήταν και μαθητές του, γι' αυτό ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος ο παππούς μου εκείνη την μέρα, όταν τους έβλεπε στη σκηνή, τους μαθητές του που είχαν διακριθεί στο εξωτερικό και αυτοί που ήταν στην Κρατική Ορχήστρα εδώ στην Κύπρο. Προσκλήθηκε επίσης η χοροδία του Ινστιτούτου Μελκονιάν υπό την διεύθυνση του Σεμπού Απκαλιάν, που είναι γι' αυτός μαθητής του, και του απονεμήθηκε μια αναμνηστική πλάκα εκ μέρους του Υπουργείου από τον τότε Υπουργό Παιδείας Στέλιο Κατσελή. Έχω ακούσει και για τα συνθετικά έργα του Βαχάν Μπεδελιάν. Θα μας πείτε για αυτά? Ναι. Υπάρχουν αρκετά που έχει συνθέσει ο ίδιος για το βιολί. Δεν έχουν εκδοθεί αυτά. Αλλά υπάρχουν και άλλα τραγούδια και μελωδίες αρμένικες, οι οποίες έχουν εκδοθεί από το Αρμενικό Πατριαρχείο στο Λίβανο, όπως σας είπα προηγουμένως. Εδώ έχουμε περίπου 20 τραγούδια, τα οποία έχουν μάθει και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου εδώ, ΜΕΡΕΚ, και του Ινστιτούτου Μελκονιάν. Και είναι τραγούδια που έχουν μάθει και μαθητές που ήταν οικότροφοι στο Μελκονιάν, οι οποίοι έχουν πάει στις χώρες τους μετά και έχουν αναμεταδώσει αυτά τα τραγούδια και σε άλλες κοινότητες του κόσμου όπου υπάρχουν Αρμένοι. Ένα από αυτά τα τραγούδια είναι ένα πολύ συγκινητικό τραγούδι που τραγουδούν κάθε χρόνο οι απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου. Και είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει την μουσική ο Βαχάν Μπεδελιάν. Σου έχει γίνει παράδοση. Είναι, ναι, σαν παράδοση κάθε χρόνο οι απόφοιτοι του σχολείου τραγουδούν αυτό και είναι περίπου 75 χρόνια που συνεχίζεται αυτή η παράδοση. Έτσι, από παράδοση. Τον καιρό που γράφτηκε αυτό το τραγούδι, κάθε χρόνο το τραγουδούν. Ας κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στη ζωή του Βαχάν Μπεδελιάν. Στα παιδικά του χρόνια, δηλαδή όταν ήταν στα Άδανα και πριν να έρθουν στην Κύπρο, πρώτα απ' όλα ο πατέρας του ήταν χρυσοχώος και ενώ συμβιβάστηκε με την ιδέα ότι ο γιος του δεν θα συνεχίσει τη δουλειά του, όταν εξέφρασε την επιθυμία ο Βαχάν Μπεδελιάν ότι θέλει να γίνει ιερέας, του στάθηκε εμπόδιο λέγοντας ότι θέλει να συνεχίσει η οικογένεια του και το όνομα Μπεδελιάν. Όμως μετά από αυτή την εξέλιξη έγιναν άλλες εξελίξεις που είχαν σημαντική αλλαγή στα γεγονότα. Αναγκάστηκαν να φύγουν από τα Άδανα, εξορίστηκαν προς το Χαλέπι της Συρίας και
η οικογένεια για τρεις φορές ξεριζώθηκε από τα άδανα και τελικά όταν ήρθε πίσω στα άδανα έμειναν τρία χρόνια επίσης μέχρι το 21 mm. και όταν έφυγαν τα γαλλικά στρατεύματα από την Κιλικία που είχαν σταθμεύσει μετά την εγκεχηρία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως τους άλλους τους Αρμενίους, αισθάνθηκαν μια σχετική ανασφάλεια και τελικά σχεδόν όλοι έφυγαν από την Κιλικία και πήγανε σε διάφορες άλλες κοινότητες της περιοχής, χώρες της περιοχής, και η οικογένεια του αποφάσισε να έρθει στην Κύπρο σαν μια χώρα που θεωρούσαν ότι θα είναι πιο ασφαλής. Επίσης να προσθέσω ότι και στην Κύπρο για τέταρτη φορά έγιναν πρόσφυγες το 1963, όχι το 1974, το 1963, επειδή το σπίτι τους ήταν ακριβώς πίσω από το Λίδρα Πάλας και με τις διαταραχές που υπήρχαν το Δεκέμβρη του 1963, αποφάσισαν να φύγουν για τέταρτη φορά πρόσφυγες και ήρθαν στις ελεύθερες περιοχές της Λευκωσίας. Να σημειώσουμε επίσης ότι όταν η οικογένεια έφτασε στο Χαλέβι της Συρίας, ο Μπεντελιάν βρέθηκε τυχερός στην ατυχία του, διότι όταν έφτασε εκεί, ένας γνωστός του είχε διευθετήσει μια δουλειά ως καθηγητής μουσικής στη Σχολή Τεχνών στο Χαλέβι. Και με αυτή τη δουλειά εξασφάλισε μια άδεια παραμονής και για τον ίδιο αλλά και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του. Και συχνά έλεγε αυτή τη ιστορία ο παππούς μου, ότι με αυτή τη δουλειά και με το βιολί και τη μουσική εξασφάλισε την διαμονή του εκεί και εσώθηκε σαν άτομο και σαν οικογένεια, επειδή όλοι οι άλλοι που πήγαν παρακάτω στην έρημο του Τέρζορ, ως γνωστόν έχασαν τη ζωή τους, δεν επέζησαν, και εκατοντάδες χιλιάδες Αρμένοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της αρμενικής γενοκτονίας, αλλά η οικογένεια Μπεντελιάν σώθηκε, όπως έλεγε ο παππούς μου, λόγω του βιολιού, λόγω της μουσικής και λόγω αυτής της δουλειάς που βρήκε εκεί και εξασφάλισε άδεια παραμονής στο Χαλέβι για να μην εξοριστεί παρακάτω όπως τους υπόλοιπους Αρμενίους. Γνωρίζουμε ότι έχει εκδοθεί ένα βιβλίο το οποίο αφηγείται τη ζωή του Βαχάν Μπεδελιάν στην αρμενική γλώσσα. Ναι. Θα μας πείτε για αυτό το βιβλίο. Είναι αυτό το βιβλίο που έχει εκδοθεί το 2005 από τον συγγραφέα Αντρανίκ Τακεσιάν, ο οποίος ήταν ένας διευθυντής του Ινστιτούτου Μελκονιάν το 1990 με 1992, ο οποίος όταν ήρθε στην Κύπρο ήθελε να γράψει ένα βιβλίο για την ζωή και τα έργα του Βαχάν Μπεντελιάν και εκδόθηκε το 2005 και συμπεριλαμβάνει την βιογραφία του και την σταδιοδρομία, τα έργα του, όλα αυτά. Εγώ προσωπικά η ανάμειξη μου με αυτό το βιβλίο είναι ότι είχα κάνει όλη την έρευνα. Υπάρχει πλούσιο αρχείο με φωτογραφίες, έγγραφα, αλληλογραφία, τα οποία δώσαμε στον συγγραφέα σταδιακά για να μπορέσει να γράψει αυτό το βιβλίο. Είμαι περίεργη να μάθω τι έγινε με το βιολί που έσωσε τη ζωή του Μπεντελιάν, του ίδιου και της οικογένειάς του, που έσωσε τη ζωή του ουσιαστικά. Ναι, αυτό είναι το βιολί που έχει σωσεί την ζωή του παππού μου και της οικογένειας του και είναι 100 χρόνων. 100 χρόνων. Και έχει κατασκευαστεί στη Γερμανία για τον ίδιο. Πήγε μαζί του στην εξορία στο Χαλέπι, πίσω στα Άδανα, πίσω στην Κύπρο, και μετά από πολλά χρόνια έχω την τιμή να το κρατώ στα χέρια μου, επειδή μου το δώρισε ο ίδιος πριν
πολλά χρόνια πριν να πεθάνει, πρέπει να το πω. Και εδώ πίσω υπάρχουν και τα αρχικά του που έχουν χαραχθεί εδώ κατά τη διάρκεια της κατασκευής του βιολιού πριν 100 χρόνια.